δώρο Χριστουγέννων, τη στιγμή μάλιστα που φέτο οι γιορτέ θα είναι κάτι παραπάνω από αποτελεί η δεύτερη δόση τη επιδότηση που αναμένεται να καταβληθεί στου δικαιούχου. Με αγωνία, οι κριτικοί περιμένουν να μπουν τα χρήματα στου λογαριασμού έω τι 23 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την εφημερίδα Νέα Κρήτη, καθώ οι ανάγκε είναι τεράστιε. Περιμένουμε να δούμε τη δέσμευση του Υπουργού. Πώς οι παραγωγοί θα δικαιωθούν από τους 64.000 που ήταν σε ομοιρία στο καθεστώς των 250 ευρώ και των μικροκαλλιέργητων. Ήδη τρέχει ένα σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι ανοιχτό, που ζητάνε κάποια έγραφα, συμπληρωματικά στοιχεία σε 5.500 παραγωγούς. Στην καταβολή της πρώτης δόσης δεν καταγράφηκαν ιδιαίτερες περικοπές, οπότε θεωρείται πιθανό στη δεύτερη δόση της επιδότησης να γίνει ξεκαθάρισμα. Σε αυτή την πληρωμή θα, θα γίνει το μεγάλο ξεκαθάρισμα, θα ξεκαθαριστεί πόσο τελικά είναι το ποσοστό της μείωσης αν υπάρχει, θα, θα προσθεθούν μέσα όσοι είχαν κάνει μεταβιβάσεις και είναι δεσμευμένοι ακόμη, ε, θα πληρωθούν αυτοί που πέφτουν κάτω από... 250 ευρώ, οπότε θα είναι παρόλα αυτά μια μεγάλη πληρωμή και μια πολύ σοβαρή και πολύ σημαντική πληρωμή. Και έχουμε και τρεις μεγάλες πληρωμές που αυτές αφορούν το υπόλοιπο της βασικής ενίσχυσης, το πρασίνισμα στο 100% του και την εξωτική αποζημίωση. Με τις οφειλές και τα χρέη να πνίγουν τους αγροτοκτηνοτρόφους, οι πληρωμές του Δεκεμβρίου αποτελούν μια όαση στη δύσκολη κατάσταση που βιώνουν. Η καταβολή των χρημάτων έρχεται στην πιο κατάλληλη στιγμή για να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές δυσκολίες. Το ποδαρικό αυτινού του μήνα θα το κάνουν τα βιολογικά. Όσοι είναι βιοκαλλιεργητές θα πάρουν την εγκαθάρισή τους τις επόμενα 24 ώρα, ε, θα πάρουν τα αγροτοπεριβαλλοντικά, Έχουμε άλλη μία πληρωμή που έχει για τις αυθόφορες φυλές ζώων. Έχουμε μία ενίσχυση 60 εκατομμύρια ευρώ που είναι η ενίσχυση που αφορά τα λιπάσματα για το έτος 2021-2022. Μία έξτρα ενίσχυση. Και οι έμποροι προσδοκούν να δουν την αγορά να κινείται σε ορταστικούς ρυθμούς μετά την καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους.